Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Υπό πλήρη έλεγχο είναι η φωτιά η οποία ξέσπασε σε δύσβατη περιοχή κοντά στον Ταΐγετο, κοντά στην περιοχή στα Πηγάδια, στην οποία και από την πρώτη στιγμή έσπευσαν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις πυρόσβεσης. Έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καλαμάτας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πώς έχει η κατάσταση αυτήν την ώρα? Είχατε σήμερα ένα δύσκολο περιστατικό, θα λέει κανείς. Ναι, ήταν αρκετά δύσκολο γιατί ήταν δυσπρόσιτη περιοχή. Απλώσαν περίπου κοντά στο ένα χιλιόμετρο εγκατάσταση για να προσεγγίσουμε το σημείο, γιατί τα οχήματα δεν πηγαίναν, παρότι βγήκαν εκτός δρόμου, δεν μπορούσαμε να πλησιάσουμε άλλο. Ήταν δύσκολο το σημείο, δυσπρόσιτο, αλλά και με τη βοήθεια των Μπετζετέλ περιορίστηκε η πυρκαγιά και ευτυχώς έκαψε μικρή έκταση. Τώρα είναι υπό έλεγχο, αλλά παραμένουν ακόμα εκεί οχήματα και η εγκατάσταση. Σε περίπτωση που έχουμε κάποια μικροαναζωπήρωση, να είμαστε σε ετοιμότητα και θα παραμείνουν όλο το βράδυ στον τόπο. Εκεί παραμένουν 3 οχήματα. Κύριε Διοικητά, είστε ικανοποιημένος από τη μέχρι τώρα πορεία, θα έλεγε κανείς, των πυρκαγιών σε επίπεδο νομού Μεσσηνίας, μια και είναι ένας νομός που στο παρελθόν έχει πληγεί ανεπανόρθωτα? Ναι, μέχρι τώρα και βοηθούντος και του καιρού τα έχουμε πάει καλά, όχι μόνο με τις δικές μας δυνάμεις αλλά και με τις δυνάμεις του καιρού και τη συνεργασία που έχουμε με τους ΟΤΑ, γιατί και σήμερα πρέπει να πούμε ότι εκτός από τα δικά μας οχήματα ήρθαν και υδροφόρες από το Δήμο Δυτικής Μάνης και από το Δήμο Καλαμάτας και μας βοήθησαν. Αλλά μας έχει ευνοήσει και ο καιρός πάρα πολύ, που βρέχει, που δεν φυσάει πολύ. Όλα αυτά παίζουν ρόλο για να προλαβαίνουμε τις πυρκαγιές σε αρχικό στάδιο. Γιατί αν φυσάει αέρας, κατά ψέματα, δύσκολα προλαβαίνουν οι πυρκαγιές πριν ανοίξουν πολύ, που τότε γίνεται δύσκολη η καταπολέμησή τους. Να σας ρωτήσω κάτι. Σήμερα είδαμε και τις εντολές που έδωσε ο κύριος Δένδιας για να αντιμετωπιστούν οι πυρκαγιές, που δυστυχώς τον Αύγουστο κάνουν περισσότερο από ποτέ την εμφάνισή τους από άλλες φορές. Έχουμε την απαγόρευση σε δάση, σε περιοχές τέτοιες. Φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο ισχύει για την περιοχή μας. Απαγόρευση της κυκλοφορίας δεν ισχύει για την περιοχή μας, γιατί της επικινδυνότητας δεν είναι πολύ υψηλός. Mm-hmm. Είχαμε αποφασίσει, όταν ο δείκτης είναι πολύ υψηλός στο τοπικό συντονιστικό που είχε γίνει, mm-hmm. να απαγορεύεται η κυκλοφορία. Αλλά δεν βρισκόμαστε ακόμα εμείς σε τέτοια φάση, γιατί ο δείκτης είναι υψηλός, αλλά όχι πολύ υψηλός, που δικαιολογεί, όπως είναι στην Αττική που αναφέρθηκε ο κύριος Υπουργός. Μάλιστα. Αισιοδοξείτε, φαντάζομαι ότι θα έχουμε έτσι ένα ήρεμο καλοκαίρι. Γιατί όπως και να το κάνουμε, ο Αύγουστος είναι εξαιρετικά δύσκολος, έτσι. Σίγουρα, οπωσδήποτε. Παίζουν πολύ παράγοντες ρόλο, όπως είπα. Ο βασικότερος είναι ο αέρας. Εάν έχουμε ισχυρούς ανέμους, η φωτιά παίρνουν γρήγορα διαστάσεις και έχουμε δύσκολο έργο. Εάν δεν παίρνουν ισχυροί άνεμοι, το έργο μας είναι ευκολότερο. Μπορούμε και προλαβαίνουμε τις πυρκαγιές από την γενέση τους. Αυτό που έχετε να πείτε προς τους πολίτες? Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν χρησιμοποιούμε, δεν κάνουμε εργασίες θερμές, δεν χρησιμοποιούμε ηλεκτροπολίξεις, τροχούς και τα λοιπά που δημιουργούν σπιντήρες, γιατί τώρα η βλάστηση είναι ξερή και πιάνει εύκολα φωτιά. Κατά μέγιστο λόγο δεν χρησιμοποιούμε τις μεσημεριανές ώρες, όλες τις ώρες της μέρας, αλλά κυρίως τις μεσημεριανές ώρες και όταν πνέουν ισχυροί άνεμοι. Τότε πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί, να μην πετάμε αναμένα τσιγάρα έξω από τα αυτοκίνητα κτλ. Η βλάστηση είναι ξερή και υπάρχει θέμα. Υπάρχει περίπτωση και από τσιγάρο να πάρει φωτιά, έτσι. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Παρακαλώ και εγώ. Καλό σας βράδυ. Ήρεμα λοιπόν τα πράγματα και αυτό είναι το εξαιρετικά σημαντικό. Πάμε τώρα σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής από το αστυνομικό δελτίο. Εξαρθρώθηκε σπήρα τα μέλη της οποίας έκλεβαν φορτηγά αυτοκίνητα στη Φθιώτιδα και τα οδηγούσαν στην Καλαμάτα, όπου και τα παραλάμβανε Αλβανός για να τα εξαφανίσει. Από τα μέσα Ιουνίου καταγράφηκαν ήδη 4 κλοπές φορτηγών και 2 απόπειρες. Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται όταν τα ξημερώματα άνδρες της αστυνομίας συνέλαβαν επαυτοφόρο τον 36χρονο από την Λαμία να προσπαθεί να κλέψει ένα φορτηγό, ύστερα από καταγγελία του ιδιοκτήτη του οχήματος. Από την έρευνα που ακολούθησε, αποκαλύφθηκε ότι πρόκειται για σπήρα, στην οποία εμπλέκονταν και 3 τσιγκάνοι 35, 27 και 21 ετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ταυτοποίησε η αστυνομία,
Η σπήρα αποτελείται από τουλάχιστον 5 μέλη, καθώς ερευνάται η εμπλοκή και άλλων προσώπων. Ο 36χρονος συλληφθής, όπως αποδείχθηκε μετά την κλοπή των οχημάτων, τα οδηγούσε στην Καλαμάτα με οχήματα συνεργατών του να προπορεύονται για τον εντοπισμό τυχών αστυνομικών για να τον ενημερώνουν. Στην Καλαμάτα, τα κλεμμένα οχήματα προωθούνταν σε Αλβανό, ο οποίος τα διέλυε και τα πουλούσε με τα εξαρτήματά τους. Πάμε τώρα στο χώρο της αυτοδιοίκησης και την πολιτική επικαιρότητα. Τους αυτοδιοικητικούς κάλεσε ο Υπουργός Εσωτερικών να προβούν σε ρεαλιστικούς προϋπολογισμούς. Με την υποσημείωση πως αρκετοί δήμοι είναι στο κόκκινο, ο κ. Μιχελάκης σημείωσε πως πρέπει να γίνουν τα κατάλληλα εκείνα βήματα με αξιολόγηση δομών και προσωπικού για να ξεπεραστούν τα προβλήματα. Δεν πρόκειται να γίνουν νέες οριζόντιες περικοπές στην τοπική αυτοδιοίκηση, διαβεβαίωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης και πρόσθεσε ότι αυτό που προέχει να γίνει αξιολόγηση δομές και το προσωπικό των Δήμων, προκειμένου να υπάρξει στοχευμένη κινητικότητα. Να σας πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, εάν γίνει, γιατί ξαναπάμε σε αυτό που ξεκινήσαμε την κουβέντα, εάν γίνει μια σωστή αξιολόγηση δομών και γίνει και μια σωστή αξιολόγηση προσωπικού, θα λυθεί ένα μεγάλο πρόβλημα. Είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο, βέβαια, όπου τα οικονομικά είναι πολύ στενά, τα δεδομένα τα οικονομικά είναι πάρα πολύ. Δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχει και επιχορήγηση. Από εκεί και πέρα όμως, εδώ να βάλω και μια άλλη παράμετρο. Πρέπει να γίνει επιτέλους αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ο Υπουργός Εσωτερικών, μιλώντας στο Μέγκα, ανέφερε πως αρκετοί δήμοι είναι στο κόκκινο και υπογράμμισε πως οι προϋπολογισμοί τους πρέπει να είναι ρεαλιστικοί. Πρόσθεσε μάλιστα ότι πρέπει να γίνει αξιολόγηση των ευρωπαϊκών κονδύλιων, καθώς όπως είπε, οι δήμοι δεν απορροφούν τα κοινοτικά κονδύλια. Καταρχήν το θέμα των τελών, όπως σας είπε, πηγαίνουν σε συγκεκριμένες δράσεις των Δήμων. Αυτό είναι ένα και είναι βασικό. Το δεύτερο έχει να κάνει με τη δυνατότητα που έχει ο κάθε δήμαρχος να αυξήσει ή να μειώσει τα τέλη. Είναι στο χέρι του και είναι απόφαση του Δήμου τι θα κάνει για το θέμα αυτό. Εμείς αυτό που έχουμε κάνει για το παρατηρητήριο, γιατί εκεί πέρα είναι αυτή τη συζήτηση, είναι τι θα γίνει με το θέμα των προϋπολογισμών. Οι προϋπολογισμοί πρέπει να είναι ρεαλιστικοί, έτσι, και βέβαια ισοσκελισμένοι. Το ισοσκελισμένο όμως, ξέρετε ότι είναι και ένα τεχνικό ζήτημα. Δηλαδή, αν εγώ αυξήσω την πρόβλεψη των εσόδων, μπορώ έτσι να αυξήσω και τις δαπάνες. Ο προϋπολογισμός θα είναι ισοσκελισμένος, αλλά δεν θα είναι ρεαλιστικός. Μα πάντα ισοσκελισμένοι ήταν οι προϋπολογισμοί. Προσέξτε, πάμε λοιπόν. Ακριβώς. Άρα λοιπόν πρέπει να είναι και ρεαλιστικός. Γι' αυτό βάζουμε και την παράμετρο ρεαλιστικός. Δηλαδή, πόσα είναι τα έσοδα τα οποία υπολογίζεις. Εμείς έχουμε πει λοιπόν ότι μία πρόταση είναι να βάλεις ως έσοδα τα απολογιστικά στοιχεία, πόσα μάζεψες δηλαδή την προηγούμενη χρονιά. Άρα με βάση ένα πραγματικό μέγεθος, γιατί ξέρουμε τις δυνατότητες της κοινωνίας, έτσι, να βάλεις τα έσοδα που είχες πέρσι και με βάση αυτό να κάνεις έναν πιο ρεαλιστικό προϋπολογισμό. Επιστρέφουμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Νέα δεδομένα στη συγκλονιστική υπόθεση της δολοφονίας των δύο ανήλικων αγοριών που βρέθηκαν νεκρά σε αρδευτικό κανάλι στο κάτω στρέφι της Ηλίας. Αλλάζει την κατάθεση το 13χρονος θείος τους που αρχικά είχε ομολογήσει πως τα έπνιξε και τώρα δείχνει ως δολοφόνο των παιδιών τη μητριά του πατέρα τους. Ο 13χρονος αδερφός της μητέρας του 4χρονου Ντίνισκο και του 7χρονου Ιβάν έχει ομολογήσει αρχικά πως ζήλευε τα δύο παιδιά και γι' αυτό τα έσπρωξε στο αρδευτικό κανάλι με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο από πνιγμό. Μπροστά στην ανακρίτρια όμως που οδηγήθηκε τη Δευτέρα, ο 13χρονος άλλαξε την κατάθεσή του. Σύμφωνα με πηγές του patresnews.com, κατά τη διάρκεια της απολογίας του ανασκεύασε την αρχική του ομολογία και ισχυρίστηκε πως ο ίδιος δεν βρισκόταν στο σημείο της δολοφονίας. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως ο 13χρονος επανέφερε το αρχικό σενάριο, το οποίο από την πρώτη στιγμή ισχυρίζονταν και οι δύο γονείς των παιδιών. Ότι δηλαδή τα δύο ανήλικα αδέλφια τα έριξε στο νερό η γιαγιά τους, η μητριά του πατέρα τους. Όταν ερωτήθηκε γιατί ομολόγησε αρχικά, είπε πως το έκανε μετά από πίεση, αλλά και γιατί φοβήθηκε τους αστυνομικούς. Τρεις ώρες κράτησε η απολογία του 13χρονου στην ανακρίτρια, παρουσία και του ψυχολόγου που τον παρακολουθεί από την ημέρα της σύλληψής του. Όπως σημειώνεται στον διαδικτυακό τόπο, το παιδί ισχυρίστηκε αυτή τη φορά πως την ημέρα που τα παιδιά εξαφανίστηκαν, εκείνος δεν βρισκόταν στην περιοχή, αλλά αντιθέτως είχε πάει για μπάνιο. Άφησε δε να εννοηθεί πως το πουκάμισο που βρέθηκε στα χέρια του ενός από τα αδέλφια το είχε αφήσει στο σπίτι του πατέρα του και του παππού των παιδιών αρκετές μέρες πριν. Να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα και στο ταξίδι του Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά στην Αμερική, ένα σημαντικό ταξίδι για μία ακόμη φορά με πάρα πολλές στοχεύσεις και σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο. Να καλησπέρισουμε μαζί μας τον διευθυντή της τηλεόρασης ΠΕΣ, τον Νίκο Μπελογιάννη. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Θέμη. Καλησπέρα, για να πούμε ότι σίγουρα πρόκειται για ένα ταξίδι ουσίας και ένα ταξίδι από το οποίο αναμένουμε αρκετά. Ένα ταξίδι το οποίο θα καθορίσει και την επόμενη στάση και τη κυβέρνηση και τη Ελλάδο. Όχι μόνο αναμένουμε πολλά, αναμένουμε πάρα πολλά, θέλω να σου πω εγώ, όπως έχει γραφτεί και στον Αθηναϊκό τύπο. Αλλά και έχουν παίξει και τα περιφερειακά μέσα ενημέρωση παντού, αλλά και στο διεθνή τύπο.
Το ταξίδι αυτό θεωρώ ότι είναι ορόσημο για την πορεία της χώρας παραπέρα. Και να πω τι εννοώ. Καταρχήν αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός και το επιτελείο του επεξεργάζονται ένα πολύ μεγάλο σχέδιο, το οποίο το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει το κούρεμα του χρέους, όπως το έχουμε δει, που έχει βγει προς τα έξω. Και το κούρεμα του χρέους είναι ένα θέμα το οποίο αγγίζει όλους μας. Δεν είναι μόνο ότι αγγίζει, και θα πω γιατί αγγίζει το κούρεμα του χρέους όλους μας, δεν είναι μόνο ότι αγγίζει κάποιους μερικούς, αλλά αγγίζει όλους μας. Το κούρεμα του χρέους θα δώσει τη δυνατότητα στην Ελλάδα, αν θα κατεβεί, αν είναι ήδη μεγάλο και κατεβεί κάτω από το 100% του ΑΕΠ ή το πλησιάσει το ΑΕΠ, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή είναι πολύ ψηλά. Θα δώσει τη δυνατότητα στην Ελλάδα να βγει πιο γρήγορα στις αγορές. Τι σημαίνει αγορές? Θα έχει τη δυνατότητα να δανείζεται πολύ πιο εύκολα και καθημερινά. Το ίδιο πράγμα θα δώσει και στις τράπεζες να δανείζονται πιο εύκολα και καθημερινά. Με αποτέλεσμα να ανοίξουν καταρχήν οι στρόφιγγες των τραπεζών, οι οποίες είναι κλειστές όλες. Για όλες τις επιχειρήσεις, για όλο τον κόσμο. Να γίνει αναδιαπραγμάτευση των δανείων με πολύ πιο ευκολότερους όρους. Και το κυριότερο απ' όλα να δώσει μία ανάσα στην οικονομία, γιατί κακά τα ψέματα. Αυτή η ιστορία τώρα η οποία ζούμε δεν μπορεί να πληρώσει κανένα τίποτα. Ούτε το κράτος μπορεί να πληρώσει αυτά που έχει δανειστεί, ούτε και εμείς μπορούμε να πληρώσουμε αυτά που χρωστάμε. Είναι δυνατόν κάποιος ο οποίος είχε προγραμματίσει τον εαυτό του, την οικογένειά του, είχε προγραμματίσει κάποια έσοδα να μπαίνουν μέσα με αποτέλεσμα να μπορεί να ανταπεξέλθει στα έξοδά του, που είχε πάρει ένα σπίτι, που είχε πάρει ένα αυτοκίνητο, που είχε πάρει ένα air condition, μια κουζίνα, κάπου χρώσταγε, γιατί όλοι κάπου χρωστάγαμε οι περισσότεροι. Κάπου χρωστάμε, μάλλον οι περισσότεροι. Εκεί που είχε υπολογίσει τα έσοδα και ήταν 1000 ευρώ και τώρα έχουν γίνει 500 και 400, λέμε τώρα ένα ενδεικτικό νούμερο, να μπορεί να πληρώσει υποχρεώσεις των 800 και των 900 ευρώ. Με αποτέλεσμα όλοι να οδηγούνται μαθηματικά στην καταστροφή και στην απόγνωση, όπως είναι ήδη όλος ο κόσμος. Γι' αυτό και έχει πέσει και η αγοραστική δύναμη και των καταστημάτων και η οικονομία γενικότερα. Γι' αυτό και πέφτουν έξω όλοι οι στόχοι, οι οποίοι κακά τα ψέματα δεν τους είχαν υπολογίσει τα σαΐνια της Ευρώπης. Γι' αυτό λέμε ότι πέφτουν έξω τα μνημόνια, πέφτουν έξω όλες οι υποχρεώσεις. Βέβαια, η αναδιοργάνωση και η αναδιάρθρωση του κράτους πρέπει να γίνει. Το βλέπουμε δίπλα μας. Είδαμε ότι αυτή η ιστορία τι μας έδειξε. Πόσοι παίρνανε μαϊμούς συντάξεις, πόσοι κάναν το ένα, πόσοι απατεώνες, πόσοι αετονίχηδες ήταν και πλουτίζανε εις βάρος κάποιων άλλων. Είδαμε πόσες offshore εταιρείες ήταν. Είδαμε τις λίστες Λαγκάρτ. Είδαμε όλες τις υπέρογγες περιουσίες που είχαν κάποιοι χωρίς να έχουν υποθενέσεις. Ενώ κάποιοι άλλοι σηκώνουν με το σταυρό του μαρτυρίου καθημερινά σπίτια μας, και αυτό πράγμα τίνει να τελειώσει. Συνεχίζοντας βέβαια την αναδιόρθωση του κράτους, η οποία κακά τα ψέματα έχει οδηγήσει και σε πολύ άσχημες καταστάσεις και τον κόσμο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας οι οποίοι να διώκονται, να απολύονται μέσα από την κρίση, όπως κάποιος απολύει στο κατάστημά του, αν δεν έχει δουλειά, απολύει τους υπαλλήλους. Έτσι και το κράτος αυτή τη στιγμή, μια και δεν μπορεί να πληρώσει, απολύει κάποιους άλλους. Αυτό γίνεται. Και το κράτος ένα μαγαζί είναι όπως το είχαν κάνει, και το χειρότερο μαγαζί, να πω εγώ. Το πιο άσχημο μαγαζί. Το πιο άσχημο μαγαζί που ο ιδιοκτήτης του, περιστασιακά όπως είναι ο εκάστοτε πρωθυπουργός της χώρας, τραβάει το γολγοθά του. Όπως βλέπουμε όλοι τώρα αυτή τη στιγμή τον Αντώνη Σαμαρά. Πάμε όμως και στην άλλη διάσταση λοιπόν, του ταξιδιού. Πάμε στη διάσταση του ταξιδιού τώρα εδώ πέρα να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός, εκτός από τους επιχειρηματίες που θα δει και θα μιλήσει για επενδύσεις και τέτοια, που για επενδύσεις πρέπει να αλλάξουν πάλι πολλά πράγματα. Πρέπει να είναι ευέλικτα πολλά πράγματα στην Ελλάδα για να κάνουν κάποιες επενδύσεις. Δεν μπορεί να τραβάνε το γολγοθά του ή να τσακώνεται με εμάς τους Έλληνες για ψηλοπράγματα ή για κάποιες νομολογίες ή για κάποιους νόμους του 1940 και 30 και 20, δεν ξέρω τι είναι, προκειμένου να κάνει μια επένδυση. Πρέπει να γίνει πιο σύγχρονο το κράτος. Αλλά το κυριότερο απ' όλα είναι ότι η συνεργασία αυτή που έχει με τον πρόεδρο τον Ομπάμα ή με τον πρόεδρο Ομπάμα είναι ότι θα μιλήσει πιο πολύ για το οικονομικό σκέλος και για τα, σύμφωνα τις πληροφορίες δικές μας, σύμφωνα θα μιλήσει και για τα θέματα της ενέργειας, το οικονομικό σκέλος το οποίο θα είναι να επιδιώξει από το Δυνουτού να κάνει πολύ πιο ισχυρή τη θέση του ώστε να γίνει το κούρεμα του χρέους, για να συμπαρασύρει και τη Γερμανία, η οποία κατά τα ψέματα αυτή τη στιγμή έχει μαζέψει όλα τα λεφτά, γιατί μπορεί να μην πουλάει αυτοκίνητα, μπορεί να μην πουλάει συσκευές, μπορεί να μην πουλάει τίποτα από τη μεγαλύτερη βιομηχανία που έχει στην Ευρώπη, κοινώς αποδεκτό, και από τις μεγαλύτερες στον κόσμο. Να μην μπορεί να πουλήσει τέτοια πράγματα στην Ευρώπη, αλλά πουλάει χρήμα. Με το χρήμα πλουτίζει. Δηλαδή, κοινώς έχει βουτήξει όλα τα λεφτά και είναι ο μεγαλύτερος στοχογλύφος. Αυτή είναι η ιστορία. Η οποία και αυτό πολεμάει να αλλάξει η ελληνική κυβέρνηση, το οποίο θα σηματοδοτήσει και πολλές αλλαγές σε όλη την Ευρώπη, αυτή η κατάσταση με την Ελλάδα. Οι οποίες, αν όλα πάνε καλά, θα έχουμε πολύ καλά
μηνύματα και πολύ καλά πράγματα και πολύ καλές καταστάσεις εκτιμώ από το Σεπτέμβριο και μετά, από περίπου από τα τέλη Σεπτέμβρη. Και θα αλλάξουν πολλά. Πέρα από την πολιτική ανάλυση, υπάρχει και η ανάλυση που έχει να κάνει με τη συνοδεία του Πρωθυπουργού. Η συνοδεία του Πρωθυπουργού, όπως έχουμε γράψει σήμερα στο διαδικτυακό μας τόπο, στο site το δικό μας, ο Πρωθυπουργός είχε εμπιστευτεί 5 άτομα του στενού πυρήνα του Μαξίμου για να τον συνοδεύσουν. Τα 5 άτομα αυτά είναι ο κύριος Σταύρος Βασιλόπουλος, ο διευθυντής του πολιτικού του διπλωματικού γραφείου, ο κύριος Σταύρος, ο κύριος Παπασταύρο, ο κύριος Παπασταύρο, διευθυντής διεθνών σχέσεων, ο κύριος Χρήστος Λαζαρίδης, που ξέρουμε τον κύριο Λαζαρίδη και τον κύριο Παπασταύρο, νομίζω εδώ, ιδιαίτερα τον κύριο Λαζαρίδη, ο κύριος Μουρούτης και ο Μεσίνης, ο Δημήτρης Οπτωχός, όπως έχουμε πει. Αυτοί συνοδεύουν τον πρωθυπουργό στο αεροπλάνο, το οποίο έχει φτάσει από τη Δευτέρα, έφυγε Δευτέρα το απόγευμα στην Αμερική. Μεταξύ αυτών θα πρέπει να αναφερθεί και να πούμε και να μας δείξει ο Χρήστος η συνοδεία του Πρωθυπουργού αποτελείται από 2 μεσίνιους αστυνομικούς, οι οποίοι είναι η προσωπική φρουρά του Πρωθυπουργού που τον συνοδεύει από την Ελλάδα στην Αμερική. Αυτή είναι ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος από την Ανδρούσα, αυτός που βλέπουμε δεξιά, και δίπλα του είναι ο Ηλίας ο Πιτσινής από την Κυπαρισσία, που θα πρέπει να γίνει και για αυτούς οι αφανείς ήρωες και οι αφανείς εργάτες όλη τη κατάσταση. Και αυτοί τραβάνε μεγάλη πίεση. Ο Ηλίας ο Πιτσινής από την Κυπαρισσία και ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος, που τον βλέπουμε τον Γιάννη τον Παπαδόπουλο δεξιά, από την Ανδρούσα, πολύ γνωστός. Ο πατέρας του είναι και πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου της Ανδρούσας. Πιστεύω ότι και για αυτούς πρέπει να γίνει κάποια αναφορά που δεν έχει γίνει ποτέ μαζί με τους άλλους. Ευχόμαστε όλοι, όπως εύχονται και όλοι οι Έλληνες, όποιοι και να ανήκουν, να το πω και πάλι. Η σωστά σκεπτομενή ιστορία, γιατί κάποιοι κομπλεξικοί και κάποιοι κουκουλοφόροι υπάρχουν παντού. Όλοι σκεπτά σκεπτομενή που είναι ευτυχώς πάρα πολύ στην Ελλάδα. Ευχόμαστε όλοι το ταξίδι αυτό να σευτεί με επιτυχία και να έχουμε καλά αποτελέσματα. Και κατά τα ψέματα, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα περνάει πολύ δύσκολες μέρες και βλέπουμε και τον τουρισμό μας ότι μπορεί να είναι αυξημένος, αλλά τα έσοδα είναι δύσκολα και βλέπουμε τι τραβάει ο καθένας. Νίκο, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Φάρσα ήταν τελικά το τηλεφώνημα που δέχτηκαν στα γραφεία της ΔΕΗ πάλι για βόμβα εντός. Η κινητοποίηση της αστυνομίας ήταν άμεση. Ο χώρος εκενώθηκε ταχύτητα με εργαζόμενους και πολίτες να περνούν στην αντίθετη πλευρά του κτηρίου και να περιμένουν τα αποτελέσματα των ελέγχων. Ειδικευμένο προσωπικό σε τέτοια περιστατικά έδωσε το παρόν και στο τέλος διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για κακόγουστη φάρσα. Συνεχίζεται η ένταση γύρω από το ζήτημα των Αθηγκάνων με τον Δήμαρχο Καλαμάτας να διαμηνύει πως αυτοί που απομακρύνθηκαν από τα Παλιάμπελα μπορούν να πάνε μόνο στην Πυρμπίτα. Ο Παναγιώτης Νίκας δηλώνει διατεθειμένος άμεσα να ελευθερωθεί και η ζώνη της Αγίας Τριάδας. Και γι' αυτό ετοιμάζει το φάκελο με τα εκεί ευθέρετα προκειμένου να κατεδαφιστούν. Μόνο στην Πυρμπίτα μπορούν να στεγαστούν οι Αθηγκανοί που απομακρύνθηκαν από τα Παλιάμπελα, υποστήριξε για μία ακόμη φορά με κατηγορηματικό τρόπο ο Δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας. Έχουν αγοραστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 120 στρέμματα. Τα οποία είναι για τους Αθηγκάνους. Είναι η μοναδική γη που έχουν οι Αθήγκανοι που στερούνται κάποιου οικοπαίδου, είναι το μοναδικό οικόπεδο το οποίο έχουν. Αυτό είναι για αυτούς. Δεν είναι οικόπεδά τους, ούτε οι δημοτικοί δρόμοι, ούτε τα δημοτικά γήπεδα, ούτε ξέρω εγώ οι διάφοροι χώροι που καταλαμβάνουν. Με τη βοήθεια τη δική μας πρέπει να εγκατασταθούν στο συγκεκριμένο χώρο. Δεν μπορεί να είναι ανεκτό το να κατασκευάζονται παράγκες μέσα στους δρόμους. Ήδη θα πρέπει να σημειωθεί πως έχουν κινηθεί και οι υπόλοιπες διαδικασίες που έχουν να κάνουν με την απελευθέρωση περιοχών στην Αγία Τριάδα και την κατεδάφιση αυθαιρέτων στα οποία διαμένουν οι Αθήγκανοι. Υπάρχουν ζητήματα υγείας, σοβαρότατα, υπάρχουν ζητήματα ευρυθμίας της λειτουργίας της πόλης. Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην Αγία Τριάδα δεν πάει άλλο. Εγώ ως Δήμαρχος είμαι υποχρεωμένος να το τονίζω, να ζητώ τη συμπαράσταση του κράτους. Δεν είναι δυνατόν να έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον περιφερειακό δακτύλιο Καλαμάτας, να έχει ακυρωθεί ένας μεγάλος δρόμος, ο οποίος προοπτικά θα συνδεθεί με τον Εθνικό Δρόμο, λόγω κατασκευής κάθε είδους κτισμάτων εκεί. Ετοιμάζεται φάκελος για τα αφαίρετα κτίσματα, θα υποβληθεί στη Γενική Γραμματεία της Περιφέρειας και θα ζητηθεί η κατεδάφιση. Το λέγω από τώρα που είναι καλοκαίρι, ώστε να αξιοποιηθούν τα 120 στρέμματα που έχουν αγοραστεί με εκατομμύρια ευρώ μαζί με τις κατασκευές και προορίζονται για την συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. Εκεί μπορούμε να κάνουμε πράγματα και θάματα.
και παρακαλώ πάρα πολύ να βοηθήσουν όλοι προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν είναι μόνο δουλειά του Δημάρχου, ο Δήμαρχος θα κάνει το καθήκον του. Πάμε τώρα σε μια τηλεφωνική επικοινωνία για τα αυτοδιοικητικά δρόμενα του Δήμου Καλαμάτας, που πραγματικά έχουν μεγάλη αξία, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα και που έχει να κάνει με μια υπόθεση που έχει ταλαιπωρήσει, θα έλεγε κανείς, και τα ερασιτεχνικά σχήματα και τον πολιτισμό, και που έρχεται λύση μέσω του αμφιθεάτρου του εργατικού κέντρου. Έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας τον Δήμαρχο Καλαμάτας, τον κύριο Παναγιώτη Νίκα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Χρόνια πολλά, Θέμη, σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Σωστό, σωστό. Αυτό και για το προηγούμενο θέμα να σου πω ότι σήμερα είχα μια επικοινωνία με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Τατούλη. Θα εκδηλωθεί μια συνεργασία όσον αφορά την κατασκήνωση της Μπρυπίτα. Μάλιστα, ωραία. Αυτό είπαμε σήμερα. Αυτό είναι πολύ θετικό και πολύ σημαντικό. Βεβαίως, βεβαίως. Είχαμε και για άλλα θέματα, αλλά και γι' αυτό πολύ σύντομα νομίζω θα υπάρχει μια έκφραση κοινής βούλησης για το ζήτημα αυτό. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω για το αμφιθέατρο του εργατικού, το οποίο ήταν ουσιαστικά εδώ και καιρό παρατημένο, θα έλεγα εγώ σε εισαγωγικά. Παραχωρείται κατά χρήση στο Δήμο Καλαμάτας. Νομίζω ότι είναι σημαντικό. Με πήραν σήμερα από τον ΟΑΕΔ, ο υπεύθυνος, θα υπογράψουμε ένα χρυσιδάνιο. Αυτή η θαυμάσια αίθουσα με τις πολύ μεγάλες δυνατότητες θα δοθεί κατά χρήση στο Δήμο Καλαμάτας. Θα πάω στο Δημοτικό Συμβούλιο για την υπογραφή του χρυσιδανίου με τον ΟΑΕΔ. Από εκεί πέρα η κατεύθυνση θα είναι αυτό να δοθεί στα ερασιτεχνικά σχήματα της πόλης. Αμέσως μετά την υπογραφή του χρυσιδανίου θα καλέσω τα ερασιτεχνικά θεατρικά σχήματα ώστε να τους δώσουμε μια δυνατότητα να κάνουν τις παραστάσεις τους πιο άνετα, πιο εύκολα, γιατί είχαμε μόνο το πνευματικό κέντρο ουσιαστικά. Υπήρχε συνωστισμός εκεί. Το πνευματικό κέντρο είναι αναγκαίο, όπως ξέρετε, για πολλές και κεντρικές εκδηλώσεις. Όχι ότι δεν θα γίνονται και εκεί παραστάσεις. Θα υπάρχει όμως στην πόλη μας άλλη μια αίθουσα μεγάλων δυνατοτήτων, ίσως σε κάποια σημεία πιο μεγάλες δυνατότητες ακόμα και από το πνευματικό κέντρο, ώστε να υποστηρίξουμε την πολιτιστική ζωή της πόλης. Και σημαντικό αυτό, γιατί είναι 400 θέσεις. Έχουμε και το Μέγαρο Χορού τώρα, που και αυτός είναι ένας σημαντικός χώρος πολιτισμού, και νομίζω ότι ενδυναμώνει ακόμα πιο μεγάλη, περισσότερη την αξία. Για το Μέγαρο Χορού, αμέσως μετά τον Αύγουστο, ξεκινάει σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα και με έξοδα της Εθνικής Τράπεζας η μελέτη βιωσιμότητας. Προχθές τα είπαμε πάλι με τον κύριο Τουρκουλιά, ώστε να μας δώσει κατεύθυνση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω για τα θεατρικά σχήματα αυτό είναι πολύ καλό. Θα τους καλέσω αμέσως μετά την υπογραφή του χρυσιδανίου να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα το διαχειριζόμαστε. Κατά βάση όμως, κατά προτεραιότητα όμως, αυτός ο χώρος θα δοθεί στα ερασιτεχνικά θεατρικά σχήματα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία και την θετική είδηση που υπάρχει, λοιπόν. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα στον χώρο της κοινωνίας και οικονομίας και στην επιχείρηση Κεραυνός που εξελίσσεται από το ΣΔΟΕ. Το τελευταίο διάστημα, ο ειδικός γραμματέας του ΣΔΟΕ, Στέλιος Στασιλόπουλος, σημείωσε πως οι έλεγχοι θα πάνε μέχρι τέλος. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το σχέδιο Κεραυνός του ΣΔΟΕ. Πάνω από 600 άνδρες του σώματος πραγματοποιούν ελέγχους σε τουριστικές επιχειρήσεις σε όλους τους νομούς της Ελλάδας που βρέχονται από θάλασσα, όπως χαρακτηριστικά λέει παράγοντας του Υπουργείου Οικονομικών. Το έθνος παρουσιάζει το επιχειρησιακό σχέδιο του ΣΔΟΕ για τον προγραμματισμό δράση των υπηρεσιών για την τρέχουσα τουριστική σεζόν μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, στο οποίο δίνονται αναλυτικές οδηγίες για τις επιχειρήσεις που θα ελεγχθούν, τον τρόπο επιλογής τους αλλά και τους συνηθέστερους τρόπους φοροδιαφυγής που χρησιμοποιούνται. Όπως προαναγγέλει ο ειδικός γραμματέας του ΣΔΟΕ, Στέλιος Στασινόπουλος, έχει δοθεί εντολή για 30 λουκέτα μέσα στις επόμενες ημέρες, καθώς έχουν εντοπιστεί εισάριθμες επιχειρήσεις που φοροδιαφεύγουν. Μάλιστα, σε περίπτωση υποτροπής με υπορική απόφαση, μπορεί να μπει λουκέτο για έναν ή ακόμη και για 6 μήνες. Επρόσθετα, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει δοθεί εντολή από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη για ελέγχους και αποσυνεργία εφοριακών μετά το τέλος της βαρδιάς του στη ΖΟΗ. Πρώτη προτεραιότητα για τη διενέργεια των ελέγχων πρέπει να έχουν πόλεις περιοχές που παρουσιάζουν μεγάλη τουριστική κίνηση, όπως αναφέρεται στο έγγραφο. Επίσης, δίνονται οι κατευθύνσεις για στοχευμένους ελέγχους. Η επιλογή των επιχειρήσεων γίνεται με βάση στοιχεία που προσδιορίζουν την επικινδυνότητα, κυρίως ως προς την εικόνα του ΦΠΑ, καταγγελίες και προηγούμενο ιστορικό. Στο έγγραφο του ΣΔΟΕ παρέχονται οδηγίες προς τους ελεγκτές για τους τρόπους φοροδιαφυγής, ώστε σε αυτούς να επικεντρωθεί η ελεγκτική διαδικασία. Μία έκδοση αποδείξεων ελληνικής από επιχείρηση κατανάλωσης ποτών και παροχής φαγητού, καθώς και χρήση αποδείξεων που έχουν εκδοθεί κατά το παρελθόν για να καλύψουν και άλλες συναλλαγές. Υπερτιμολόγηση των εσόδων με τη μέθοδο των διπλών συμβολέων που καταρτίζονται μεταξύ ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών γραφείων, τόσο στο εξωτερικό όσο και το εσωτερικό. Λήψη εικονικών στοιχείων πλαστών φορολογικών στοιχείων. Ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων για την παροχή παρεπόμενων ξενοδοχειακών υπηρεσιών, οι οποίες, ενώ συμπεριλαμβάνονται στο πακέτο, στην πραγματικότητα εισπράττεται ξεχωριστό τμήμα για αυτές, το οποίο αποκρύπτεται.
Πάμε εμείς τώρα στο χώρο της υγείας, όπου τα δεδομένα είναι σημαντικά. Εξελίσσεται και εδώ η αγωνία με την κινητικότητα και πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται αυτή. Έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας τον διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, της περιφέρειας που εντάσσεται και η Μεσσηνία, τον κύριο Παναγιώτη Κατσίβελα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κύριε Κατσίβελα, να ξεκινήσουμε με το ζήτημα της κινητικότητας. Πολλά είναι αυτά που ακούγονται και όταν ακούμε κινητικότητα, συνδυάζεται με απολύσεις. Τουλάχιστον έτσι μας έχει δοθεί η εντύπωση. Στην υγεία θα υπάρξουν απολύσεις. Θέλω να επισημάνω ένα πράγμα. Επειδή κατά καιρούς εμφανίζονται δημόσιοι οργανισμοί που ενδεχομένως να κλείνουν ή ενδεχομένως να κλείνουν όπως ήταν με την ΕΡΤ, έγινε μια μεγάλη επίθεση προς τις μονάδες υγείας ότι πρόκειται να κλείσουν μονάδες υγείας. Έτσι βγήκαν στην επιφάνεια από ανεύθυνες πηγές πληροφόρησης ότι διάφορα νοσοκομεία πρόκειται να κλείσουν, όπως το νοσοκομείο της Πάτης, το νοσοκομείο της Παρισίας και τα σχετικά. Αυτό έφερε μια μεγάλη αναστάτωση. Και έφερε και αναστάτωση στους εργαζόμενους με την έννοια ότι όταν θα κλείνει μια μονάδα όλοι πιστεύουν ότι θα πέραν σε διαθεσιμότητα. Έχει ξεκαθαριστεί ένα πράγμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό για το χώρο της υγείας αλλά κυρίως για τους εργαζόμενους στον χώρο της υγείας. Όποια ενδεχόμενη κινητικότητα υπάρξει, ρητά, αυτή δεν έχει καμία σχέση με διαθεσιμότητα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση κανένας εργαζόμενος στον χώρο της υγείας να χάσει τη θέση εργασίας του. Αυτό θέλω να γίνει ξεκάθαρο και να μην υπάρχει καμία αμφιβολία στους εργαζόμενους στον χώρο της υγείας και να μην επανέρχονται με τέτοιους φόβους και με τέτοιες ανησυχίες. Σημαντικό αυτό που το ξεκαθαρίζετε, γιατί ακούμε αρκετά. Άρα μιλάμε για ουσιαστικά κινητικότητα που θα καλύψει κάποια κενά. Ακριβώς. Γίνονται μετακινήσεις. Η εμπειρία του Λεκανοπεδίου Αττικής μας έκανε και ξεκάθαρο ποιο είναι το εγχείρημα και ποιος είναι ο στόχος. Οι εργαζόμενοι από κάποιες νοσηλευτικές μονάδες οι οποίες από τη ζωή έχουν απαξιωθεί και όσα τμήματα είναι απαξιωμένα θα μεταφερθούν οι εργαζόμενοι, ικανοί εργαζόμενοι, άξιοι εργαζόμενοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε διπλανά κτίρια, σε πολύ μικρές αποστάσεις, ασήμαντες για την καθημερινότητα της Αθήνας. Επειδή μιλάμε όμως για μεταβολές και κυρίαρχα μιλάμε για μεταβολές στην Αττική, εάν υπάρχει ζήτημα με τη δική μας υγειονομική περιφέρεια, το λέω λίγο έτσι τοπικιστικά, αλλά έχει ενδιαφέρον για να το γνωρίζουν είναι και πάρα πολύ σημαντικό και καταλαβαίνω και το πνεύμα σας και καταλαβαίνω και την ανησυχία σας και την ανησυχία όλων μας και την προσωπική τη δική μου. Αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσουμε από την εμπειρία που έχω από όλη την υγειονομική περιφέρεια είναι ότι η Μεσσηνία γενικώς δεν έχασε ποτέ το μέτρο. Σε άλλους νομούς, σε άλλες περιφέρειες, ειλικρινά έχει ξεπεραστεί η λογική και έχουν ξεπεραστεί οι δυνατότητες παροχής της υπηρεσίας. Νομίζω ότι στην Μεσσηνία υπάρχει ισορροπία, υπάρχει το μέτρο, δεν υπάρχει υπερβολή. Έχουμε δύο υγειονομικές μονάδες, οι οποίες είναι αξιόλογες, οι οποίες είναι υπαρκτές, παρέχουν υπηρεσίες. Έχω όλους τους οικονομικούς δείχτες και όλη τη δραστηριότητα η οποία επιβεβαιώνουν τα λόγια που λέω. Είναι δύο μονάδες όμως που δεν φοβούνται και την αξιολόγηση. Είναι μονάδες που κρίνονται καθημερινά και δεν θα φοβηθούν και καθόλου την αξιολόγηση που θα γίνει. Αυτό που έχει αρχίσει στην υγειονομική μας περιφέρεια είναι ότι όλες οι νοσηλευτικές μονάδες της δικής μας υγειονομικής περιφέρειας από τις 8 Αυγούστου και μέχρι καταληκτική ημερομηνία της 29 Νοεμβρίου έχουν μπει σε μια φάση αξιολόγησης. Το μόνο που θα ήθελα να παρακαλέσω είναι ότι να κάνουμε κοινή υπόθεση όλων μας την υποστήριξη αυτών των νοσηλευτικών μονάδων, οι εργαζόμενοι να κάνουν το κάτι παραπάνω που χρειάζεται, οι κάτοικοι της περιοχής να στηρίξουν τα νοσοκομεία μας και είναι και δική μας υπόθεση να υποστηρίξουμε και διοικητικά και λειτουργικά σαν διοικητικές δομές τα νοσοκομεία μας ώστε να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Μεταφράζοντας αυτά που λέτε, εγώ καταλαβαίνω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα για τις υγειονομικές μονάδες, τουλάχιστον όσον αφορά τις δομές που έχουν συγκροτηθεί σε επίπεδο Μεσσηνίας. Ακριβώς είναι αυτή η πραγματικότητα και δεν νομίζω ότι πρέπει να ξεφεύγουμε και να παρουσιάζουμε φοβικά σύνδρομα μέσα στην κοινωνία. Αυτό όμως που θα ήθελα να παρακαλέσω και να επισημάνω στους εργαζόμενους στα νοσοκομεία μας ότι είναι μια περίοδος η οποία πρέπει να τα στηρίξουν με όλη τη θέλησή τους και με όλες τις δυνάμεις τους. Καταλήγοντας θα ήθελα να πω ακριβώς αυτό που λέτε ότι δεν τίθεται θέμα για τα δύο
και τις δύο νοσηλευτικές μονάδες του νομού μας. Κύριε Κατσιβούλα, έχουμε δει και τις αναφορές του κυρίου Γεωργιάδη, του Υπουργού, αναφορικά με το πώς εξελίσσονται τα πράγματα στη δημόσια υγεία. Η Τρόικα όμως έρχεται και λέει κάτι το αντίθετο σε σχέση με τα όσα είχαμε συνηθίσει να αναφερόμαστε. Ή να, θα το βάλω ακόμα και σε εισαγωγικά, να πυροβολούμε τη δημόσια υγεία. Η Τρόικα λέει στηρίξτε τη δημόσια υγεία. Επάνω σε ποια βάση γίνεται αυτό? Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι σε αυτή την πολύ κρίσιμη περίοδο για την πατρίδα μας και για τους πολίτες που γίνεται ο αγώνας της ανόρθωσης, δυστυχώς τα ιδιωτικά θεραπευτήρια δεν ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και συνέχισαν να έχουν συμπεριφορές οι οποίες θυμίζουν το παρελθόν. Τα δημόσια νοσοκομεία τα έχουν καταφέρει καλά, τα έχουν αποδώσει τα μέγιστα, έχουν πιάσει όλους τους οικονομικούς στόχους και αυτό που βλέπουμε και επισημαίνουμε είναι ότι τελικά η δημόσια υγεία οικονομικά τα καταφέρνει πολύ καλύτερα από την ιδιωτική ιατρική όσον αφορά τα μεγάλα νοσηλευτήρια και η κατεύθυνση που υπάρχει γενικώς είναι να στηρίξουμε τις δημόσιες δομές υγείας γιατί είναι πολύ πιο ανταποδοτικές και πολύ πιο οικονομικά συμφέρουσε στην ελληνική κοινωνία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση, πάντα χρήσιμη και πάντα ανακουφιστική θα έλεγα, γιατί αρκετά είναι αυτά που ακούμε γύρω μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να επισημάνω ότι με φόβο ποτέ δεν λειτουργούμε. Έχουμε στόχο ένα αποτέλεσμα το οποίο οφείλουμε όλοι να το υπηρετήσουμε. Και τα αποτελέσματα θα είναι πάντα καλά. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Άλλαζουμε εμείς θέμα και κλίμα και πάμε σε κάτι διαφορετικό. Η οικονομική κρίση είναι ο λόγος που οι Έλληνες έχουν βάλει νερό στο κρασί τους και πλέον δεν διασκεδάζουν όπως παλιότερα. Αυτό που όμως αποκλείεται να στερηθούν είναι το μπάνιο. Καθημερινά οι μη οργανωμένες παραλίες γεμίζουν από κόσμο. Οι πολίτες με τις ομπρέλες, το νερό και το φαγητό τους αναζητούν στιγμές δροσιάς και ξεγνιασάς. Καλοκαίρι. Και τι καλύτερο από τη θάλασσα. Ειδικότερα στις παραλιακές περιοχές, οι πολίτες επιλέγουν την ακτή, αναζητώντας στιγμές δροσιάς και ξερνιασιάς. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που δείχνουν την προτίμησή τους στις μη οργανωμένες παραλίες. Με την ομπρέλα τους κάνουν τα μπάνια τους και λόγω της οικονομικής κρίσης δεν ξοδεύουν ούτε ευρώ. Περισσότερες φορές. Το πρώτο θέμα είναι ότι έχω πει κάθε το πρωί. Και το δεύτερο και η οικονομική κρίση που υπάρχει. Καταλάβατε. Από πλευράς οικονομίας και μόνο, τι άλλο. Έτσι δεν είναι. Σε περίοδο χρήση. Υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Καθαρά ησυχία, λίγο πιο πολύ ησυχία και οικονομία, μπορεί να πει κάποιος. Αλλά πιο πολύ για ησυχία, ας πούμε. Ποιοι λόγοι. Η αποφυγή του θορύβου, η αποφυγή του κόσμου. Περισυλλογή. Γιατί εδώ ξεκουράζομαι, βλέπω τη θάλασσα, κάνω ηλιοθεραπεία, μαυρίζω. Οι περισσότεροι μάλιστα οργανώνονται από μόνοι τους. Με τον καφέ και το νερό τους κάνουν οικονομικά το μπάνιο τους. Πολύ οργανωμένη παραλία, πολύ καθαρή θάλασσα. Εντάξει. Όμως. Εξυπηρετείτε. Από παλιά προτιμούσα, ας πούμε. Δεν προτιμούσα οργανωμένες έτσι παραλίες. Αυτή που προσυδειάζει λίγο προς την παλιά, ας πούμε, φύση και κατάσταση. Νομίζω γίνονται και τα δικαίω οργανωμένη μπορεί να είναι η παραλία και να οργανωθούμε και εμείς ήδη. Επιλέγουμε. Οργανωμένος είναι ότι παίρνεις το καθισματάκι σου, δεν λερώνεσαι, θεάσαι, βλέπεις τον κόσμο, τα παιδιά, τους μεγάλους, τους μικρούς. Επειδή είμαστε, είναι κοντά το σπίτι μου, πετάγομαι, παίρνω ό,τι θέλω και έρχομαι.
Σημαντικές μειώσεις στα έσοδα από τα κληροδοτήματα, καταγγέλει ο επικεφαλής μείζωνος μειοψηφίας. Ο Θόδωρος Μπρεδήμας παρέθεσε στοιχεία, ενώ τόνισε πως όχι μόνο τα κέρδη του Δήμου δεν έχουν τριπλασιαστεί, αλλά έχουν ακολουθήσει και πτωτική πορεία. Μεγάλο ζήτημα έχει προκύψει με τα κληροδοτήματα του Δήμου Καλαμάτας και τα τελικά κέρδη που έχει η μεσημιακή πρωτεύουσα από αυτά. Πέτυχε την αύξηση των τριπλασιασμών των εισοδημάτων του ακινήτου σκιά, ουδέν τούτου αναλυθέστερον. Και τούτο θα το αποδείξουμε με τα παρακάτω στοιχεία. Ο μισθωτής Μπακόγιωργας, τον οποίον οδήγησε στην έξωση ο Δήμαρχος Καλαμάτας, στερώντας την εργασία και σε αυτόν και σε πέντε ακόμη οικογένειες, στις 30 ενδεκάτου του 2011 πλήρωνε 6.000 ευρώ 141,82 λεπτά, συν 3,6 το χαρτόσημο. Για τον ισόγειο, για το ισόγειο κατάστημα, να σημειωθεί ότι ο Δήμος Καλαμάτας απόλεσε 14 μηνιαία μισθώματα, ήτι 6.141,82 επί 14, απόλεσε το διάστημα αυτό 85.985,45 λεπτά μέχρι τις ενοικιάσεώς του, το διάστημα που έμεινε ξενίκιαστο το ισόγειο του κληροδοτήματος ΚΙΑ. Ο επικεφαλής της Μείζωνος Μειοψηφίας Θεόδωρος Μπρεδήμας παραθέτει ορισμένα στοιχεία, τονίζοντας πως τα έσοδα όχι μόνο δεν έχουν τριπλασιαστεί, αλλά έχουν μειωθεί. Έτσι λοιπόν το μηνιαίο μίσθωμα από την επιχείρηση Μπιστροτέκα είναι το ποσό από τις 22 ενδεκάτου του 12, το είναι το ποσό των 8.161 ευρώ. Όχι μόνο δια το ισόγειο, αλλά και τον ύπερθεν αυτού χώρο. Δηλαδή το μίσθιο σε σχέση με το προηγούμενο που πήρε ο Μπακόγιωργας ενοικιάστηκε αντί 4.080,56 ευρώ. Συνεπώς, από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι ο Δήμος όχι μόνο δεν κέρδισε, αλλά απέναντίας έχασε. Διότι από μόνο του το ισόγειο, χωρίς να το επισκευάσει, εισέπρατε 6.141,82 λεπτά το μήνα. Η γενικότερη όμως πολιτική, όχι μόνο απέναντι στο κληροδότημα σκιά, αλλά και σε όλα τα άλλα κληροδοτήματα, και ειδικότερα στο κληροδότημα του Κωνσταντίνου Αναστασοπούλου. Τρόπο την νέα μένουμε στο θέμα για να δούμε τώρα τις υποτροφίες που με βάση το κληροδότημα Λυκούργου Σκιά μοιράστηκαν σε φοιτητές και φοιτητρίες Καλαμάτας. Για αυτές υπάρχει δέσμευση πως από τη νέα χρονιά θα γίνουν από 8-16. Ποσό 38.500 ευρώ αντιστοιχεί συνολικά στις υποτροφίες προς φοιτητές και φοιτήτριες από τα έσοδα του κληροδοτήματος Λυκούργου Σκιά για φέτος. Τις σχετικές δε επιταγές έδωσε ο Δήμαρχος Καλαμάτας στους δικαιούχους. Από το κληροδότημα Λυκούργου Σκιά έδωσε 8 υποτροφίες. 38.500 ευρώ είναι το ποσό. Του χρόνου οι 8 υποτροφίες θα γίνουν 16 προς τα παιδιά μας που έχουν ανάγκη για να υποστηρίξουμε τις σπουδές τους. Και ειλικρινά αισθάνομαι ευτυχής το ότι ξεκίνησα αυτό το θεσμό των υποτροφιών εδώ και ότι υπάρχει δυνατότητα από το Δήμο με την καλή διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του κληροδοτήματος ΣΚΙΑ να αυξάνουμε τις υποτροφίες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στην εποχή της οικονομικής κρίσης. Σήμερα αποδεικνύεται και θεωρώ ότι και δικαιώνεται ο αγώνας της Δημοτικής Αρχής για την ενοικίαση του κτηρίου στην πλατεία αυτού του παραδοσιακού πρώην καφενείου που στεγάζονταν το καφενείο Μούστου, όπου σχεδόν τριπλασιάστηκε το ενίκιο. Και πού πηγαίνει το ενίκιο? Στα παιδιά της Καλαμάτας που σπουδάζουν και έχουν ανάγκη. Αυτό το κτίριο και τα άλλα κτίρια του Μακαρίτη του Λυκούργου Σκιά ανήκουν στην νεολαία. Χρηματοδοτούνται οι σπουδές της νεολαίας. Και η δική μας η δουλειά είναι να κάνουμε καλή διαχείριση, να μαζεύουμε όσο μπορούμε περισσότερα χρήματα για να στηρίζουμε την νεολαία που έχει ανάγκη. Μετά από πολύ καιρό θετικά είναι τα νέα για την ανεργία. Οι πολίτες που βρίσκονται χωρίς δουλειά φαίνεται να μειώνονται, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν για το μήνα Ιούλιο υπάρχει θετικό ισοζύγιο προσλήψεων απολύσεων κατά 1.077 νέες θέσεις εργασίας. Είναι, δηλώνουν αισιόδοξοι πλέον, καθώς το πρόβλημα είναι αναμφισβήτητα μεγάλο. Η ανεργία τις ημέρες αυτές είναι αναμφισβήτητα ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα
που διωγγώνεται όσο η οικονομική κρίση γίνεται εντονότερη. Το ποσοστό των πολιτών που μένουν χωρίς δουλειά πραγματικά εξωφρενικό. Οι ίδιοι δηλώνουν πως δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, γεγονός που τους τρομάζει για τη συνέχεια. Πολύ μεγάλο πρόβλημα, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αλλά δεν το βάζουμε κάτω. Θα αγωνιστούμε. Τουλάχιστον επειδή είμαι νέα, αυτό ελπίζω ακόμα. Εμείς οι ίδιοι φταίμε, οι νέοι. Γενικά πιστεύω ότι το λάθος είναι όλο δικό μας που δεν έχουμε αναλάβει ακόμα τα ενία να καθαρίσουμε τις θέσεις μας από τον επαγγελματικό τομέα ο οποίος μας πνίγει κάθε μέρα. Άρα λοιπόν αν δεν ξεκινήσουμε εμείς ήδη τη διαφορά, τι περιμένουμε από τον ΟΑΕΔ, τι περιμένουμε από τους ανθρώπους που είναι πάνω, τι περιμένουμε από αυτούς που μας διοικούν. Άρα ας κάνουμε εμείς την αρχή και ύστερα θα βρούμε εμείς οι ίδιοι την απάντηση. Αυτή είναι η ιδέα. Πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν θα βρεις δουλειά εύκολα τώρα. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Ειδικά για ανθρώπους όπως εγώ που δεν έχω ούτε δουλειά, έχω δύο παιδιά, ψάχνω εδώ και δύο χρόνια, είναι πρόβλημα, ναι. Συγκρατημένη είναι η αύξηση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα για τον μήνα Ιούλιο, καθώς προκύπτει θετικό ισοζύγιο προσλήψεων απολύσεων κατά 1077 νέες θέσεις εργασίας και καταγράφεται στα στοιχεία του συστήματος Εργάνη που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εργασίας. Ο Ιούλιος είναι ο πέμπτος συνεχόμενος μήνας με θετικό ισοζύγιο στις ροές μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα. Με αποτέλεσμα αυτή η θετική εξέλιξη να αποτυπώνεται και στα στοιχεία για το πρώτο εκτάμινο του έτους. Είναι πολύ αισιόδοξο, ναι, πολύ αισιόδοξο. Αλλά θα δούμε, ακόμα δεν το έχουμε δοκιμάσει. Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής εργασίας του πρώτου επταμήνου του 2013 είναι θετικό και διαμορφώνεται 91.611 νέες θέσεις εργασίας, συνιστώντας, όπως και τους τελευταίους μήνες, μια ενθαρρυντική επίδοση, καθώς το εν λόγω επίπεδο είναι σημαντικά υψηλότερο του αντίστοιχου ισοζυγίου του πρώτου επταμήνου του 2012. Είναι πολύ αισιόδοξο, αλλά εάν δεις αυτή τη στιγμή, κάνεις μια βόλτα στο πεζόδρομο της Καλαμάτας, κατά τις 12 η ώρα που ο κόσμος ακόμα δεν έχει ξυπνήσει και ακόμα καλά από χθες το βράδυ, θα δεις ότι πολλοί νέοι θα κάθονται να πίνουν καφέ εκεί, παρά θα είναι αυτοί που θα έρθουν να δουν τα προγράμματα εδώ πέρα. Άρα πάλι ισχύει ο πρώτος κανόνας. Ας ξεκινήσουν αυτοί και... Ναι, αλλά δεν καλύπτουν όλους τους τομείς, όπως το τομέα της διαφήμισης που είμαι εγώ, είναι δύσκολο. Είναι αφανώς ότι καθημερινά δίνει τον καλύτερο του σε αυτό και στις παραλίες μεσαινιακής πρωτεύουσας, προστατεύοντας ζωές όλων. Μετά την απαραίτητη εκπαίδευση και με δεδομένο ότι αγαπούν ιδιαίτερα τη θάλασσα και οι ίδιοι βρίσκονται στις παραλίες από νωρίς το πρωί έως το απόγευμα με τα μάτια γαρφωμένα στο νερό. Είναι από τα πιο δύσκολα επαγγέλματα. Προσφέρει όμορφες στιγμές, όμως ο κίνδυνος είναι μεγάλος, αφού έχει να κάνει με ανθρώπινες ζωές. Ο λόγος για τους ναυαγοσώστες. Νέα παιδιά καθημερινά δίνουν το είναι τους, προσέχοντας τους λουόμενους από νωρίς το πρωί έως το απόγευμα. Καταρχήν είναι ευχάριστη, θα έλεγα, λόγω της ωραίας παραλίας που έχουμε εδώ στην πόλη μας. Αλλά ταυτόχρονα είναι και επικίνδυνη, θα έλεγα. Είμαστε 7 ώρες. Είμαστε από το 10.30 μέχρι τις 5.30. Είναι δύσκολο από άποψη ότι σε πολλές ώρες πρέπει να εστιάζεις την προσοχή σου συνέχεια στη θάλασσα, στους ανθρώπους γενικότερα να προσέχεις πολύ. Πολλές ώρες τον ήλιο, αυτό. Και πρέπει πάντα να είσαι σε ετοιμότητα. Εντάξει, είναι μια δουλειά που γίνεται κυρίως το καλοκαίρι. Οπότε, εντάξει, αν γινόταν όλο το χρόνο, πιστεύω, εντάξει, είναι καλό, ας πούμε, το χαρτζηλίκι. Για να κάνει κανείς αυτή τη δουλειά, πρέπει σίγουρα να αγαπά τη θάλασσα. Από την άλλη, η εκπαίδευση είναι απαραίτητη, αφού οι ανθρώπινες ζωές κρέμονται από την ετοιμότητα και την κατάρτιση του ναυαγοσώστη. Πρέπει να είναι όλη μας προσοχή μέσα στη θάλασσα, κυρίως βαθιά, που υπάρχει μεγάλη συχνότητα, κυρίως των ηλικιωμένων, κάτι που θα πρέπει να αποφεύγεται, να το πούμε αυτό. Και γενικώς να υπάρχει προσοχή, να είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτό που κάνουμε. Ξεκινάς με μια εκπαίδευση, πρέπει να σταθεί σίγουρα η θάλασσα, έτσι, να έχεις τρέλα με τη θάλασσα, ναι. Και να σ' αρέσει αυτό που πρεσβεύει το επάγγελμα του ναυαγοσώστη. Αυτό που κάνει ένας ναυαγοσώστης. Για όσους αγαπούν το νερό, συνίσταται μεγάλη προσοχή, αφού ως γνωστόν απαγορεύεται το κολύμπι ενώ κανείς έχει φάει ή έχει πιει αλκοόλ. Σίγουρα δεν πρέπει να μπαίνουμε φαγωμένοι στη θάλασσα, εννοείται αυτό το λέμε κάθε χρόνο. Να τρώμε τρεις ώρες πριν, να μην έχουμε πιει εννοείται. Όσο μπορούμε, όχι μεσημεριανές ώρες, λόγω ήλιου, όσο μπορούμε πρωί ή αργότερα κατά το απόγευμα. Όλα αυτά τα γνωρίζει ο κόσμος. Ζωή αναμένεται να πάρει το βράδυ της 31ης Αυγούστου η Καλαμάτα. Η νύχτα θα γεμίσει με φώτα, φωνές, μουσικές αλλά και κόσμο. Τα καταστήματα θα ανοίξουν τις πόρτες τους, ενώ πολιτιστικά δρόμενα θα πραγματοποιούνται στο κέντρο της πόλης.
Ολληνυχτία προβλέπει ο Δήμαρχος για τις 31 Αυγούστου προς 1η Σεπτεμβρίου με σκοπό την αύξηση των ζήρων των καταστημάτων. Η ανακοίνωση του Δημάρχου ήταν φανταστική για τη Λευκηνή. Την δεχτήκαμε ο Εμπορικός Σύλλογος με πολύ χαρά. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι μία τόνωση στην αγορά. Θα δώσουμε ζωή στην πόλη μας, θα έρθει κόσμος και σαφώς η τοπική αγορά θα κινηθεί λίγο περισσότερο. Ας είναι νύχτα, θα είναι λευκή νύχτα και θα είναι μία νύχτα χαράς πανηγυριού για τον εμπορικό κόσμο. Η λευκή νύχτα ή αλλιώς η νύχτα εμπορίου και πολιτισμού, όπως την ονόμασε ο Δήμαρχος Καλαμάτας, έχει δοκιμαστεί και σε άλλες περιοχές με πολύ θετικά αποτελέσματα. Πολύ επιτυχία έγινε στο Ήλιον της Αττικής. Περιμένανε γύρω στις 10.000 κόσμος και πήγε 50.000 κόσμος, 50.000 επισκεψιμότητα είχε το Ήλιον. Ήταν ανέλπιστο, μου είπαν ο Εμπορικός Σύλλογος του Ήλιου. Θέλω να πιστεύω ότι κάτι ανάλογο θα γίνει και σε εμάς, αρκεί εμείς οι ίδιοι μπορεί να το πιστέψουμε και να το δουλέψουμε με χαρά και να προσπαθήσουμε να προσελκύσουμε τους επισκέπτες στα μαγαζιά μας με πολύ καλές τιμές, με προσφορές. Άλλως είναι το τέλος των εκπτώσεων και προκειμένου να κάνουν προσφορές το Σεπτέμβρη, ας κάνουν εκείνη τη νύχτα, ας δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό και να κάνουν τις μεγαλύτερες προσφορές που μπορούν να κάνουν. Καλό είναι να ξεπουλήσουν, εύχομαι να ξεπουλήσουν όλοι οι συνάδελφοι, να τονωθούν αυτοί, να ακουστεί η πόλη μας και να το κάνουμε θεσμό. Όπως γίνεται στο εξωτερικό, η Γερμανία τη Λευκή Νύχτα την δουλεύει πολλά χρόνια με πολύ μεγάλη επιτυχία και όλο το καταναλωτικό κοινό της Γερμανίας περιμένει πότε θα γίνει η Λευκή Νύχτα για να βγουν έξω να διασκεδάσουν και να καταναλώσουν. Αυτό θέλουμε, να διασκεδάσει ο κόσμος και να καταναλώσει. Μέχρι τις 5 το πρωί θα πραγματοποιούνται πολιτιστικά δρόμενα από διάφορα συγκροτήματα στον άξονα Ιστορικό Κέντρο, Πεζόδρομος Αριστομένους, Κεντρική Πλατεία και Οδό Αριστομένους. Ο Δήμος Καλαμάτας μαζί με τον Εμπορικό Σύλλογο και με πάρα πολλούς άλλους φορείς θα διοργανώσουν αυτή τη μεγάλη γιορτή, αυτή τη μεγάλη εκδήλωση, αυτό το εμπορικό πανηγύρι με έκθεση ζωγραφικής, με έκθεση βιβλίου από τοπικά καταστήματα, με μουσική. Θα έχουμε 2, 3 και 4 ενδεχομένως μουσικές σκηνές με όλα τα είδη τραγουδιού, έντεχνο, μοντέρνο, λαϊκό, παροδοσιακό. Οι διάφορες εκδηλώσεις που θα γίνονται ανά την πόλη θα είναι ένας πόλος έλξης για τον κόσμο που έρχεται από τους γύρω νομούς. Θέλουμε να φέρουμε τον κόσμο από τους γύρω νομούς και ελπίζουμε να τονωθεί η αγορά, να ευχαριστηθούν όλοι, να γίνει ένας τζίρος στην πόλη μας, έστω και μικρός, κάτι να γίνει εν πάση περιπτώσει και να ευχαριστηθούν όλοι. Ξεκίνησαν οι προπονήσεις για την ομάδα της Καλαμάτας με τα νέα αποκτήματα να δίνουν το παρόν. Σε δηλώσεις του προπονητής Νίκος Καγαλέτρης τόνισε πως κρατά την αισιοδοξία και ελπίζει σε κάτι καλύτερο. Ξεκινάμε σήμερα την έξι προετοιμασία εν ώψη της καινούριας ποδοσφαιρικής χρονιάς. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους ποδοσφαιριστές, αθλητές, στους φιλάθλους και εσάς που προσωπείτε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε καλή χρονιά, με υγεία. Από εκεί πέρα ξεκινάμε τη χρονιά με όνειρα και προσδοκίες, σε δύσκολους καιρούς. Προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό σύνολο, πολύ καλά οργανωμένο, αντάξιο των στόχων και των προσδοκιών της ομάδας και του κόσμου φυσικά, που πάντα είναι πολύ ψηλές προσδοκίες και στόχοι που έχει η ομάδα κατά παίκτες. Έχουμε κάνει πολύ μεγάλα βήματα σε επίπεδο οργάνωσης σε σχέση με, ας πούμε, πάντα την προηγούμενη χρονιά. Σε αυτό έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά οι άνθρωποι της διοίκησης.
Δεν έχουν τελειώσει όμως αυτά, έχουμε ακόμα και κάποια άλλα πράγματα να ολοκληρώσουμε που θα μας κάνουν τη ζωή μας σίγουρα πιο εύκολη. Επίσης το ρόστερ δεν έχει ολοκληρωθεί. Είμαστε σε αναζήτηση, σε κουβέντες, σε επαφές με κάποιους ποδοσφαιριστές εναγνωρισμένης αξίας που θα βοηθήσουν με την ποιότητά τους και με την αξία τους την ομάδα να γίνει πολύ ανταγωνιστική. Μέχρι τα τέλη της εβδομάδας θα έχουν ολοκληρωθεί κάποιες μεταγραφές, θα ανακοινωθούν ποδοσφαιριστών που σίγουρα έχουν αξία και θα μπορούν να μπουν στα θέλω και στα πρέπει της ομάδας για να μπορέσουν να μας βοηθήσουν πραγματικά. Όχι, η λύση αυτή του διαπολιτισμού δεν θα υιοθετηθεί σε κάποια αυτή τη φάση, γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα της απόστασης, είναι μεγάλη απόσταση και ειδικά στην προετοιμασία, όπως ξέρετε πολύ καλά, με καθημερινές αστυνομικές απογονήσεις, είναι λίγο δύσκολο να μπορέσουμε να δώσουμε λίγο παραπάνω ξεκούραση στους ποδοσφαιριστές. Μεγάλο όγκο της δουλειάς της προετοιμασίας εδώ, στο εθνικό στάδιο, αφού και το γυμναστήριο που είναι δίπλα και μας βολεύει με εξυπηρετεί, και στον αγωνιστικό χώρο που αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχει που δίνει βροχές και δεν είναι βρεγμένος, δεν καταπονείται ιδιαίτερα, θα έλεγα. Έχει είδηση για το αστόχωμα, το καινούργιο γήπεδο? Ναι, θα χρησιμοποιηθεί κάποια στιγμή. Έχουμε ξεκινήσει κάποιες επαφές, θα ανακοινωθούν μέσα σε αυτήν την εβδομάδα. Θα λάβετε μια λίστα με τις ημερομηνίες και με τους αντιπάλους που έχουμε κλείσει φιλικά. Στόχος μας είναι να κάνουμε και κάποια πολύ δυνατά φιλικά με ομάδες μεγαλύτερων κατηγοριών. Είναι ιδιαίτερο και δύσκολο, θα έλεγα, γιατί μόνο και μόνο ότι πέφτουν μισές ομάδες από τη φάση για τις ομάδες που θέλουν να παραμείνουν στην κατηγορία και ο ανταγωνισμός θα είναι πολύ μεγάλος. Υπάρχουν κάποιες ομάδες οι οποίες φαίνεται να έχουν δυναμώσει πάρα πολύ σε θεωρητικό επίπεδο. Θα είναι δύσκολο γιατί πολύ απλά θα υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός για την ομάδα βασικά που θέλει να πάρει το εισιτήριο και να ανέβει κατηγορία. Αυτό σίγουρα θα αυξάνει το βαθμό δυσκολίας. Τώρα εμάς μας ενδιαφέρει βασικά η δικιά μας ομάδα, δεν μας ενδιαφέρει ότι κάνουν οι άλλοι. Εμείς θέλουμε να κοιτάξουμε να είμαστε όσο δυνατόν πιο καλά οργανωμένοι, καλά δουλεμένοι και σαν ομάδα, για να μπορέσουμε να αποδείξουμε στο γήπεδο ποιοι είμαστε κάθε φορά. Μαθαίνουμε από τα λάθη του παρελθόντος, όπως και όλοι οι άνθρωποι. Πρέπει να μαθαίνουμε αυτό που δεν έγινε σωστά, αλλά δεν στέκουμε στο παρελθόν, να στέκουμε στο παρόν και στο μέλλον. Και ξεκινάμε τώρα μια προσπάθεια με ξεκάθαρο στόχο και με ξεκάθαρη πρόθεση και διάθεση να είμαστε πολύ, πολύ, πολύ καλύτεροι σε όλα τα επίπεδα και ανταγωνιστικοί και να μάθουμε αυτό που δεν κάναμε ή δεν μπορούσαμε να είμαστε πέρυσι για κάποιους λόγους. Γίνει πάλι έδρα, δηλαδή, το γήπεδο εδώ, σε αυτή την προσπάθειά μας θέλουμε σαφέστατα πρώτα απ' όλα τη βοήθεια του κόσμου, η οποία είναι συγκλονιστική, εγώ την έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια. Ο κόσμος σίγουρα είναι το μεγάλο όπλο της ομάδας και σίγουρα ένας στόχος, όταν θέλεις να έχεις στόχους, πρέπει να πρώτα απ' όλα ξεκινήσεις από την έδρα σου. Πάντα η έδρα σου είναι αναπόρθητη και αλόβητη. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.